λοιπόν, για να μην φύγουμε εκτός χρόνου, παρακαλώ καθίστε να ξεκινήσουμε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις τώρα και πολύ με παραδείγματα σημαντικά. Λοιπόν, με 10 λεπτά, 15 λεπτά καθυστέρηση στο πρόγραμμά μας, ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε. Έχουμε πολύ σημαντικές παρουσιάσεις. Θα ξεκινήσουμε τον κύριο Χρήστο Πάλι, είναι διδάκτορ οικονομικών, τέος πρόεδρος του ΟΤ, τέος δήμαρχος των Μεθάνων επί πάρα πολλά χρόνια, φίλος του πόρου και της ευρύτερης περιοχής και έχει να μας πει συγκεκριμένα πράγματα για την εμπειρία του σε σχέση με τον τουρισμό και την τοπική οικονομία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την πρόσκληση και σας συγχαίρω για αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία η οποία είναι στα πλαίσια της πρόθεσης του τουρισμού της περιοχής του Πόρου αλλά και της ευρύτερης περιοχής Τριζινίας και Μεθάνου. Ευχαριστώ και όλους εσάς για αυτή την πάρα πολύ καλή παρουσία σήμερα σε ένα θέμα το οποίο είναι θέμα αιχμής. Θέμα φωτιά που λέμε. Όλοι μιλάνε για τον τουρισμό. Όλοι πιστεύουν ότι ο τουρισμός έχει πολύ σημαντικά ωφέλη ή ο τουρισμός θα βοηθήσει τη χώρα ή ο τουρισμός θα βοηθήσει τις περιοχές τις δικές μας και πανελλαδικά. Θα πω δύο-τρία πράγματα, στοιχεία για τον τουρισμό και μετά θα βάλω κάποια θέματα προβληματισμού που αφορούν τον τουρισμό και την τοπικότητα. Η τοπικότητα έχει σχέση με την τοπική ανάπτυξη. Ο τουρισμός αποτελεί, όπως ξέρουμε, το πιο σημαντικό τμήμα της εθνικής οικονομίας μας. Αν μπορώ να βάλω κάποια στοιχεία σε αυτό, όσον αφορά το ΑΕΠ, η συνεισφορά του στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν ξεπερνάει τα 7,6% ή 9,3% το 2026. Και η συνολική συνεισφορά άμεσα και άμεση στο ΑΕΠ είναι 18,5%. Στην απασχόληση που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αφορά όλους μας. Άμεσα έχουμε, αφορά τα 11,3% ή 410.000 θέσεις ή το 14% και 530.000 θέσεις το 2026. Το 2026 οι συνολικές θέσεις απασχόλησης στον τουρισμό θα είναι 1.095.000. Όταν η χώρα αυτή σήμερα έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Άρα η συμβολή του τουρισμού στην ανάπτυξη, στην απασχόληση και στην τοπικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική. Τρίτο στοιχείο, η συμβολή σε επενδύσεις. Η συμβολή σε επενδύσεις είναι 2,7 δισεκατομμύρια ή 16,5%. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το επενδυτικό πλαίσιο σε μια χώρα αυτή τη στιγμή που υπάρχει από επένδυση. Δηλαδή δεν υπάρχει πλαίσιο επενδυτικό και δεν υπάρχει η εισρωή άμεσων και έμεσων επενδύσεων. Άρα η συμβολή του τουρισμού είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτά τα τρία στοιχεία, δηλαδή το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, η απασχόληση και η επένδυση, είναι τρία βασικά στοιχεία της ανάπτυξης μιας χώρας. Αν δεν έχει αυτά τα τρία στοιχεία ή είναι αρνητικά αυτά τα τρία στοιχεία, όπως καταλαβαίνετε, η ανάπτυξη πάει σε πολύ μακρό χρονικό διάστημα. Και γι' αυτό βλέπουμε, αν δείτε και τα στοιχεία του ΑΕΠ, του 15, του 16 και παλαιότερα είναι στο συμπλήν, μόνο στο συμπλήν 0. Μόνο την περίοδο του τριμήνου που έχουμε αύξηση στον τουρισμό, δηλαδή το τριμήνου που έχουμε εχμή στον τουρισμό στη χώρα μας, αυξάνεται και ισοφαρίζει, αυξάνεται σε 2-3% πλάς και ισοφαρίζει το αρνητικό πρόσημο του σαν την άλλη χρονική περίοδο. Άρα ο τουρισμός συμβάλλει ουσιαστικά σε αυτό που λέμε ακαθάριστο εθνικό προϊόν στη χώρα μας. Τι προβλήματα έχει ο τουρισμός? Σήμερα ο τουρισμός καλύτερα προσαρμοστεί σε νέες προκλήσεις, οι οποίες προκύπτουν τόσο από τους εσωτερικούς παράγοντες, και ποιοι είναι οι εσωτερικοί παράγοντες? Είναι η οικονομική σταθερότητα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τουρισμό χωρίς να έχουμε οικονομική σταθερότητα. Είναι η ασφάλεια. Ο τουρισμός έχει βασικό πλαίσιο την ασφάλεια.
Έχετε δει εσείς καμία χώρα που υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας να ανεβαίνει ο τουρισμός? Ήδη στην Τουρκία με τα γεγονότα που συμβαίνουν πέρσι και φέτος έχουμε 40% πτώση του τουρισμού. Το ίδιο πρόβλημα είχε και η Αίγυπτος, η οποία καταστράφηκε οικονομικά και τουριστικά λόγω των γεγονότων της λεγόμενης άνοιξης που έγινε στην περιοχή της Αιγύπτου, του Μαρόκου και της Τινησίας. Άρα η ασφάλεια είναι σημαντικό. Η οικονομική κρίση, πολύ σημαντικό γεγονός εσωτερικό για τον τουρισμό. Ποιοι είναι όμως? Ο τουρισμός επηρεάζεται και από πολλούς εξωτερικούς παράγοντες. Αυτό που λέμε ότι το γεωπολιτικό πεδίο έχει άμεση σχέση με τον τουρισμό. Δηλαδή οι γεωπολιτικές εξελίξεις σε μια ευρύτερη περιοχή επηρεάζει και τις τουριστικές περιοχές. Αυτό το είχαμε το παράδειγμα το 2013 και 2014 που επηρεάστηκε η χώρα μας από τη σύγκρουση της Ρωσίας με την Ουκρανία. Είχαμε μεγάλη πτώση κόσμου, τουριστών από τη Ρωσία και από την Ουκρανία. Αυτό το βλέπουμε τώρα με την Τουρκία. Αυτό το βλέπουμε και όσο υπάρχει αυτή η επιτάχυνση και αυτό το πρόβλημα με την Τουρκία και αυτό το περιβάλλον, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στη λεγόμενη κρουαζιέρα. Η κρουαζιέρα, η οποία έχει χάμπι την Κωνσταντινούπολη και τα παράλια της Τουρκίας, θα έχει κατά τις προβλέψεις το 2017 μείωση για τον ελληνικό τουρισμό, όπως είχε πέρσι. Άρα οι οικοπολιτικοί παράγοντες είναι άμεση συνδεδεμένοι τον τουρισμό. Η Ελλάδα είναι μια χώρα σταθερότητας και ασφάλειας. Αυτό πρέπει να το μαστίξει με νύχια και με δόντια. Είναι αυτή ο μοναδικός χώρος στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον, στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή, στην Αφρικανική χώρα και στη Μεσόγειο, που έχει αυτό το. Και είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Είναι δηλαδή, έχει τα όλα τα στατικά στοιχεία που πρέπει να τα βαστίξει, γιατί με αυτά τα στοιχεία θα μπορεί να αυξήσει τον τουρισμό της. Αυτά τα στοιχεία τα οποία λένε ότι ο τουρισμός το 2021 θα είναι 35 εκατομμύρια αφίξεις. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και γύρω στα 16 με 17 δισεκατομμύρια έσοδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα είναι τρεις φορές, όπως καταλαβαίνετε, πάνω από τον πληθυσμό της χώρας αυτής. Πιο μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζει ο τουρισμός, αλλά και οι τοπικές οικονομίες, γιατί αυτό είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει. Το πιο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο τουρισμός, αλλά και επηρεάζει άμεσα τις τοπικές οικονομίες, είναι η εποχικότητα. Όπως καταλαβαίνετε και ξέρετε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όλο το μέγεθος του τουρισμού, των τουριστικών ροών, πηγαίνουν την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου. Δηλαδή, άμα δούμε μια καμπύλη του τουρισμού, συνήθως έχουμε το πιο μεγάλο άλμα της τουριστικής ανόδου Ιούλιο και Αύγουστο. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα για τον ελληνικό τουρισμό. Ενώ σε άλλες ανταγωνιστικές χώρες, όπως είναι η Κροατία και η Τουρκία, αυτό το μειονέκτημα είναι διαφορετική η καμπύλη του τουρισμού. Αυτό μας δίνει μια δυνατότητα και μας δίνει και, και μια λύση στο πρόβλημα. Ποια στρατηγική θα ακολουθήσουμε εμείς για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή την εποχικότητα ή πώς θα ακολουθήσουμε τη στρατηγική? Και όπως καταλαβαίνετε, η εποχικότητα έχει ρόλο και με την τοπική οικονομία και με τις τοπικές κοινωνίες. Βλέπουμε εδώ στην περιοχή του Πόρου. Σήμερα, αν ήταν μια πιο διευρυμένη τουριστική περίοδος, άμα δεν είχαμε αυτό το πρόβλημα της εποχικότητας, σήμερα θα είχαμε άλλο κόσμο από τους τουρίστες. Έχουμε ένα μικρό. Μικρές αφήξεις από γραφεία ή από εσωτερικό τουρισμό, αλλά το μεγάλος όγκος δυστυχώς δεν είναι εδώ. Εν αντιθέσει με τη Σαντορίνη, η οποία έχει ξεκινήσει από αρχές Μαρτίου, μπορώ να πω, τον τουρισμό και για 8-9 μήνες έχει πάρα πολύ τουρισμό. Η Σαντορίνη φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια αφήξεις το χρόνο. Άρα το βασικό θέμα μας είναι η εποχικότητα και πώς επηρεάζει αυτή την τοπική ανάπτυξη. Ποιες δράσεις πιστεύουμε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε στο στρατηγικό μας στόχο, να μειώσουμε την εποχικότητα, να αυξήσουμε το χρόνο των διανυκτερεύσεων στην περιοχή μας και γενικότερα στη χώρα μας? Το πρώτο είναι, είπανε και πάρα πολλοί άλλοι ομιλητές και οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, είναι τα έργα υποδομής. Πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τουρισμό σήμερα αν δεν έχουμε βασικά έργα υποδομής. Και όταν λέω έργα υποδομής, εννοώ και στο δημόσιο τομέα, δηλαδή μαρίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, λιμάνια, οδικά δίκτυα, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Και μην το ξεχνάμε. Που σημαίνει ανακατασκευή υπαρχόντων καταλυμάτων.
Αναβάθμισή του κυρίως τα δίστερα που έχουν πάρα πολλά ξενοδοχεία στην περιοχή του Αρμοσαρνικού σε τρίστερα και τετράστερα. Ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων, τουριστικά γραφεία, εταιρείες ενοικιάσεων αυτοκινήτων, εταιρείες ενοικιάσεων σκαφών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο η αύξηση της υποδομής. Αν δεν έχουμε υποδομή τόσο σε δημόσιες επενδύσεις όσο και σε ιδιωτικές, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να μιλάμε για μείωση της εποχικότητας στη χώρα μας ούτε στην περιοχή μας. Η υποδομή είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο που συμβάλλει στην εποχικότητα είναι η προσβασιμότητα. Τουρισμός χωρίς προσβασιμότητα δεν υπάρχει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος με καταπληκτικές ομορφές, έστω και με καταπληκτικές υποδομές, αλλά άμα δεν μπορεί να πας. Και γι' αυτό, όπως βλέπουμε σήμερα, ο τουρισμός είναι συνυφασμένος με τα αεροδρόμια. Είναι συνυφασμένος με τα νησιά και τις περιοχές που έχουν αεροδρόμια. Όλες, δυστυχώς, οι άλλες περιοχές οι οποίες δεν έχουν το προνόμιο του αεροδρομίου και μέσα αυτές και εμείς έχουν το μειονέκτημα αυτό. Όλες οι περιοχές που έχουν τα αεροδρόμια δουλεύουν 8 και 9 μήνες το χρόνο. Διότι πάρα πολλές μετατρέψαν τα στρατιωτικά αεροδρόμια σε πολιτικά αεροδρόμια. Βλέπετε την Καλαμάτα, βλέπετε την Αιχίαλο, βλέπετε το Άκτιο, βλέπετε την Γκο. Βλέπετε πάρα πολλές περιοχές στη χώρα μας. Εμείς που έχουμε το μειονέκτημα, που δεν έχουμε δυστυχώς την προσβασιμότητα από κοντά το αεροδρόμιο και το Ελευθέριος Βενιζέλος έχει απομακρυνθεί και είναι πάρα πολύ από την ώρα αρμοσαρνικό, αυτό είναι ένα πρόσθετο πρόβλημα για την προσβασιμότητα στην περιοχή μας. Είχε σαν βασικό στοιχείο την εξαφάνιση των τουριστικών γραφείων από την περιοχή του αρμοσαρνικού. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Διότι, όπως ξέρετε, για να μπορεί να καλύψει την εποχικότητα, είναι ότι πρέπει να φέρουμε τουριστικά γραφεία στην περιοχή μας. Πρέπει να φέρουμε τουριστικά γραφεία, να υπάρχει συνέπεια. Άρα, τα τουριστικά γραφεία, όπως ξέρετε, και ο ξένος τουρισμός, που αυτό είναι το σημαντικό, πώς θα φέρουμε ξένο τουρισμό στην περιοχή του Αρμοσαρνικού και ιδιαίτερα στην περιοχή μας, είναι πώς αυτός ο τουρισμός θα έρθει γρήγορα. Πώς θα έρθει γρήγορα στον Πόρο, πώς θα έρθει γρήγορα στην Τριζινία, πώς θα έρθει γρήγορα στα Μέθανα, όταν θα κάνει 2,5 ώρες θα πεδοτρώνει ο Βενιζέλος. Πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους να μειώσουμε τα κόστη τα οποία επιβάρει αυτή τη στιγμή το Ελευθέριος Βενιζέλος και δημιουργεί πρόβλημα προσβασιμότητας στην περιοχή δικιά μας και στον ευρύτερο αρμοσαρνικό. Άρα η προσβασιμότητα είναι σημαντική. Έχει θέμα με τις αεροπορικές μεταφορές, έχει θέμα με τις θαλάσσιες μεταφορές. Οι θαλάσσιες μεταφορές είναι προβληματικές και το ξέρετε. Και οι οδικές μεταφορές δεν είναι του επίπεδου αυτού τα οποία, τα οποία πρέπει να είναι για μια σύγχρονη χώρα, για μια κανονική χώρα. Το είπε και ο κύριος Ανδριανόπουλος. Το είπε και ο κύριος Ανδριανόπουλος, ο οποίος ήρθε από την πανέμορφη Καλαμάτα, από ήρθε από ένα οδικό δίκτυο καταπληκτικό και έφτασε πιθανόν μέχρι την περιοχή του ύψους του Εθνικού Δικτύου Κορίνθου Καλαμάτας και έπρεπε να μπει μετά προς την διάμεση του δίκτυου. Από εκεί το δίκτυο αλλάζει η χώρα, αλλάζει η Ήπειρο. Δυστυχώς είναι ένα υποβαθμισμένο δίκτυο. Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει στη διάρκεια μας στην περιοχή με τον δρόμο Επιδάβλου Καλονής, απαιτείται πιστεύω ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια και καλύτερο οδικό δίκτυο και το επίπεδο Επιδάβλου Κορίνθου για να μπορέσει να το πάζλ αυτό να ενωθεί. Δεν μπορεί σήμερα που έχουν βγει, όπως ξέρετε, τα μεγάλα οδικά δίκτυα που οι μεγάλοι κόμβοι που λένε ότι στα Ιωάννια θα φτάσει, Αθήνα Ιωάννια θα φτάσει σε 4 ώρες ή με τη νέα διάνοιξη των Τεμπών θα φτάσει στην Θεσσαλονίκη σε 4 ώρες, να έρχεσαι στην Τριζινία, στον Πόλο και στα Μέθανα, στην Ήδρα και στις Πέτσες πάρα πολύ αργά. Αυτό είναι ακατανόητο για τα σημερινά δεδομένα. Πρέπει να είμαστε και εμείς μέσα στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής χώρας, μιας κανονικής χώρας και όχι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Άρα η προσβασιμότητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον τουρισμό. Το τρίτο που πρέπει να δούμε είναι η διαφοροποίηση του πρότυπου ανάπτυξης. Από το μαζικό τουρισμό, που μας δίνει μια μικρή τουριστική περίοδο, στον ειδικό τουρισμό, στον εναλλακτικό τουρισμό. Άρα εμείς πρέπει να προχωρήσουμε στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ποιες είναι αυτές οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού? Είναι ο τουρισμός υγείας, ο θαλάσσιος τουρισμός, που ανέφερε και στην εισηγή του, ο συνεδριακός τουρισμός, ο περιπατητικός τουρισμός, ο θρησκευτικός, ο ιστορικός τουρισμός, ο αγροτουρισμός, που είναι πολύ σημαντικός, ο τουρισμός τέτοιες ηλικίες, ο οποίος
θα έχει μεγάλη άνοδο τα επόμενα χρόνια, γιατί κυρίως οι συνταξιούχοι της Βόρειας Ευρώπης, Σουηδία, Σκανδιναβία, Βρετανία και Γερμανία θα προσπαθήσουν, έχοντας τους μισθούς τους, θα προσπαθήσουν να κατέβουν προς την Μεσόγειο, και εκεί μπορεί η Ελλάδα να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και να αυξήσει την εποχικότητα, να αυξήσει δηλαδή την τουριστική της περίοδο. Ο γαστρονομικός τουρισμός, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο και μας διαφοροποιεί από πάρα πολλές χώρες, με απόγειο την λεγόμενη μεσογειακή διατροφή, που δίνει βάση στη μακροζωία και στην ποιότητα της ζωής και στην υγιεινή διατροφή. Είναι πάρα πολύ, και όπως και άλλα που βλέπουμε, και είπε και ο πρόεδρος εδώ, μίλησε για γαστρονομία, τοπικές γαστρονομίες, τοπικά προϊόντα, ανάπτυξη τοπικών προϊόντων, σύνδεση με τον πρωτογενή τομέα. Άρα πρέπει να μιλήσουμε για ένα διαφορετικό επίπεδο πρότυπο ανάπτυξης, με στήριξη στις αγροτικές μορφές τουρισμού. Δηλαδή πρέπει να διαφοροποιηθούμε στο θαλάσσιο τουρισμό. Υπάρχουν εδώ οι περιοχές οι δικές μας, πρέπει να μπουν στο θαλάσσιο τουρισμό με δημιουργία μαρινών, θαλάσσιων καταφυγίων. Πρέπει να μπουν στο συνεδριακό τουρισμό. Νομίζω πάνω στο συνεδριακό τουρισμό, άμα δούμε ποιες περιοχές μπορούν να προσφέρουν εδώ πέρα στο συνεδριακό τουρισμό, 500 και 1000 θέσεων που αναζητούν. Πιθανόν τα δύο ξενοδοχεία εδώ στον Βόρο μπορούν να παίξουν στο αυτολογόμενο συνεδριακό τουρισμό. Πού άλλο μπορεί να παίξει στο συνεδριακό τουρισμό, να εξέχεις μονάδες, να τραβήξεις συνεδριακό τουρισμό, που είναι τουρισμός για όλο τον χρόνο, και κάνουν συνεδριακό τουρισμό οι ιατρικές εταιρείες, κάνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, κάνουν οι χρηματιστηριακές εταιρείες, κάνουν οι τράπεζες, κάνουν τα μεγάλες τουριστικές tour operators. Σας μπορώ να θυμίσω, και ο κ. Αρρύγος το ξέρει, ότι στο Κώστα Ναβαρίνο πέρσι νομίζω έγινε η σύνοδος των τουριστικών πρακτών της Βρετανίας. 2.000 άτομα. Θα μου πεις, αυτό είναι Κώστα Ναβαρίνο, αλλά είναι 2.000 άτομα. Έχεις εσύ. Δεν είπαμε να φτάσουμε εμείς εδώ πέρα στις περιοχές μας, αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε συνεδριακά κέντρα τέτοια όταν μπορούσαμε να υποδειχθούμε και εμείς και να μπορέσουμε να παίξουμε και εμείς ένα ρόλο σε αυτό το λεγόμενο συνεδριακό τουρισμό. Στον τουρισμό υγείας, με την ανάδειξη των ιαματικών πηγών και των λεγόμενων SPA. Δηλαδή πρέπει να φύγουμε από τις κλασικές ιαματικές πηγές και να πάμε στις υπηρεσίες SPA, δηλαδή στην ξεκούραση, στην χαλάρωση, που αυτές μπορούν να λειτουργήσουν αυτά τα κέντρα όλο τον χρόνο. Δηλαδή να φύγουμε από το κλασικό πεδίο των ιαματικών πηγών, όπως το ξέραμε τα τελευταία 30-40 χρόνια, και να πάμε σε νέες μορφές ανάπτυξης, αυτό που λέγεται ιαματικός τουρισμός, τουρισμός υγείας και ιατρικός τουρισμός. Ο ιστορικός τουρισμός με πάρα πολύ σημαντικές συνθήκες, ο θρησκευτικός τουρισμός, έχουμε την Αγίο Νεκτάριο, έχουμε και άλλες εδώ εκκλησίες και στην Τριζινία και στον Μπόρο και στη Σπινίδα και στις Πέτσες που μπορούν να αναπτύξουν το θρησκευτικό τουρισμό. Και ο γαστρονομικός τουρισμός γίνεται μια προσπάθεια, από ό,τι πληροφορήθηκα, να ενταχθεί στο ελληνικό πρωινό και τα προϊόντα του πόρου της Τριζινίας και μετά, μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια να συνδέσουμε τον τουρισμό με την πρωτογενή παραγωγή. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι θα ξεφύγω από το κλασικό μοντέλο ενός αγροτικού προϊόντος, το οποίο δεν πουλιέται πουθενά, που δεν έχει τιμές πουθενά, και να πάμε σε ένα άλλο αγροτικό προϊόν, το οποίο να είναι πιο οργανωμένο και έχει σχέση με τον τουρισμό. Αυτό σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας έχει προχωρήσει. Τέταρτο σημείο που πρέπει να δούμε είναι η προβολή του τουριστικού προορισμού. Αυτό αναπτύχθηκε πάρα πολύ εμπεριστατωμένα από την περιφέρεια Αττικής και από την Ελένη Δημοπούλου. Η προβολή του τουριστικού προορισμού είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Είπαμε, χρειάζονται υποδομές, αλλά πάνω σε αυτά να πατήσουμε και να έχουμε τουριστική προβολή. Τι δράση μπορεί να έχουμε? Ανάπτυξη της τοπικής τουριστικής προβολής. Να συμμετέχουμε σε διεθνείς εκθέσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι υπάρχει μια μεγάλη αναγνώριση και, όπως είπε και η μελέτη, οι ξένοι δεν ξέρουν τον αγροσαγωγικό. Από τα στοιχεία τα οποία βγήκαν από τη μελέτη, μόνο το 30% γνωρίζει τον αγροσαγωγικό. Μόνο το 30% χρησιμοποιεί τις μονοήμερες κουρασγέρες στον αγροσαγωγικό. Άρα, ο ξένος παράγοντας, οι ξένοι επισκέπτες μας δεν ξέρουν τον αγροσαγωγικό. Αυτό είναι ένα θέμα. Και αυτό πρέπει να δώσουμε μεγάλο βάρος πάνω σε αυτή την προσπάθεια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δει συγκεκριμένη στρατηγικά προβολή στον αγροσαγωγικό και στις περιοχές του. Με στόχευση στις υπάρχουσες αγορές, στις κλασικές λεγόμενες αγορές της Γερμανίας,
της Γαλλίας, της Βρετανίας και των σκανδιναβικών χωρών, αλλά και σε νέες αγορές. Αλλά και βασικές συνέργειες με το φορέα με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, με το Υπουργείο Τουρισμού και με την Περιφέρεια της Αττικής. Ένας πέμπτος τομέας που μπορεί να μας προβληματίσει είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλα αυτά τα οποία είπαμε είναι πολύ σωστά, αλλά χωρίς ανθρώπινο δυναμικό, χωρίς τους ανθρώπους του τουρισμού, δηλαδή χωρίς την αναβάθμιση των ανθρώπων του τουρισμού, στο που ασχολείται στα ξενοδοχεία, που ασχολείται στην εστίαση. Και αυτό το σχολείο τουρισμού έχει και σαν στόχο την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού. Γιατί χωρίς ανθρώπινο δυναμικό δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε πιο μεγάλο επίπεδο. Πρέπει να φύγουμε από τον τουρισμό χαμηλού κόστους και να πάμε στον τουρισμό ποιότητος. Και ένα από τα χαρακτηριστικά του τουρισμού ποιότητας είναι και το ανθρώπινο δυναμικό. Δεν μπορείς να μιλάς για τουρισμό ποιότητας αν δεν έχεις σύγχρονο ανθρώπινο δυναμικό. Ανθρώπινο δυναμικό το οποίο ασχολείται στις τουριστικές επιχειρήσεις, άρα πρέπει να προχωρήσουμε σε προγράμματα επιμόρφωσης, διαβίου μάθησης. Το ίδιο. Όπως είναι το σήμερα η σημερινή μας εκδήλωση, πάρα πολύ σημαντική, πρέπει να δώσουμε το ποιοτικό στοιχείο στο ανθρώπινο δυναμικό σε πολλά επίπεδα για να μπορέσουμε να είναι ένα ανθρώπινο δυναμικό εσάξιο της χώρας μας, που είναι μια από τις χώρες, οι οποίες είναι στις 20 μεγαλύτερες χώρες προορισμού στον κόσμο. Άρα πρέπει να έχει αντίστοιχο δυναμικό. Εδώ, μέχρι τώρα δεν υπήρχε σχολή σε ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα τουρισμού. Φέτος θα ελευθεί στο μηχανογραφικό των ΑΕΗ δύο σχολές διοίκησης τουρισμού. Η μία θα είναι στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και η μία στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μια χώρα που ζει από τον τουρισμό δεν είχε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του τουρισμού. Αυτό είναι αδιανόητο. Ότι αν οι άλλες χώρες, οι ανταγωνιστικές δίπλα μας, σε όλα τα πανεπιστήμια τους, στα ΤΕΗ τους και σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης έχουν πολύ σημαντικές σπουδές πάνω στον τουρισμό. Το έκτο σημείο μας είναι η τοπική επιχειρηματικότητα. Πώς συνδυάζουμε τον τουρισμό με την τοπική επιχειρηματικότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα η ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων είναι ένας βασικός, όπως ξέρουμε, στόχος για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Πώς επιδρά ο τουρισμός θετικά στις τοπικές οικονομίες. Μέσα πρώτα από δημιουργία δίκτυων τουριστικών επιχειρήσεων. Άρα πρέπει να δημιουργήσουμε δίκτυα τουριστικών επιχειρήσεων. Δηλαδή ένα ξενοδοχείο, μια επιχείρηση εστίασης, μια επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων, οτιδήποτε. Να γίνει ένα δίκτυο το οποίο αυτό μαζί θα πάει και θα προβληθεί και θα μπει στην αγορά. Άρα πρέπει να κάνουμε δίκτυα τουριστικών επιχειρήσεων. Δεύτερον, πρέπει να κάνουμε μια στροφή σε νέα καινοτόμα τουριστικά προϊόντα. Άρα πρέπει να μπούμε στον ανταγωνισμό. Για να μπούμε στον ανταγωνισμό και να έχουμε ένα μερίδιο και εμείς του ανταγωνισμού, πρέπει να έχουμε καινοτόμα τουριστικά προϊόντα. Να φτιάξουμε νέα προϊόντα. Και ένα νέο προϊόν είναι το εθνικό πρωινό που θα δημιουργηθεί και στη δικιά μας την περιοχή. Τρίτον, πρέπει να υποστηρίξουμε τις τοπικές επιχειρήσεις σε ζητήματα marketing, management και φορολογία. Πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί σήμερα οι τοπικές επιχειρήσεις στη σύγχρονη εποχή, σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον, σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον, να μην έχουν γνώσεις πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Που είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή και στο management και στο marketing και στη φορολογία. Ακόμα μπορεί να ενθαρρύνουμε τους νέους να προχωρήσουν σε προγράμματα νεανικής επιχειρηματικότητας. Υπάρχουν, όπως ξέρετε, σε όλα τα επίπεδα του ΕΣΠΑ, υπάρχουν προγράμματα νεανικής επιχειρηματικότητας για νέα παιδιά, για νέους ανθρώπους που θέλουν να τολμήσουν, για νέους ανθρώπους που θέλουν να μπουν σε κοινοτομικά προϊόντα, για νέους ανθρώπους που θέλουν να μπουν στον τουρισμό, γιατί ο τουρισμός, όπως καταλαβαίνετε, είναι το μεγάλο κεφάλαιο αυτής της χώρας. Και τέλος, μπορούμε να δούμε πολιτικές που εφαρμόζει η κοινωνική οικονομία στον τουρισμό, όπως είναι η δημιουργία κινησέτ. Υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές της κοινωνικής οικονομίας στον τουρισμό σε όλη την Ελλάδα με δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, τις λεγόμενες κινησέτ. Έβδομο σημείο και πολύ για την νόμιμη σημαντικό. Δημιουργία διαδημοτικού τουριστικού οργανισμού. Πιστεύω ότι για την προβολή και την ανάπτυξη είτε της περιοχής πόρου Τρισινιές Μεθαμπίτων, όλων των περιοχών του Εργοσαϊκού, πρέπει να δημιουργηθεί ένας διαδημοτικός τουριστικός οργανισμός. Τέτοιους οργανισμούς έχει και η Πελοπόννησος, έχουν και άλλες περιοχές στη χώρα μας, που θα οργανώσει την προβολή και την ανάπτυξη της περιοχής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ομαδοποιηθούν όλα αυτά τα θέματα για να μπορέσει να βγει εχμιακά, να βγει με αιχμή δηλαδή όλη αυτή η περιοχή και να φύγει κάτω από τα προβλήματα που τη λέμε. Αυτά είναι πέντε σημεία προβληματισμού, δράσεων που μπορεί να γίνουν και πώς θα συνεισφέρει ο τουρισμός στην τοπική ανάπτυξη.
Ένα άλλο κεφάλαιο μεγάλο είναι με ποια χρηματοδοτικά εργαλεία θα υποστηρίξουμε τις δράσεις τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής, πού θα βρούμε τα εργαλεία, τα χρηματικά και σε περιόδους στενότητας οικονομικών πόρων. Σήμερα έχουμε μια περίοδο στενότητας οικονομικών πόρων. Πού θα βρούμε τα εργαλεία που θα συμβάλλουν στην τοπική αναπτυξιακή στρατηγική μας. Πρώτο εργαλείο χρηματοδοτικό είναι οι συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που έχει μεγάλη εφαρμογή στον τουρισμό και στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Να η συμφωνία, η συνεργασία τόσο του δημόσιου τομέα όσο και του ιδιωτικού τομέα. Εκεί που δεν μπορεί ο δημόσιος τομέας και δεν έχει τους χώρους, πρέπει να μπει ο ιδιωτικός τομέας. Πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία και μια συμφωνία. Άρα, οι συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα μπορούν να συμβοηθήσουν πάρα πολύ στην ανάπτυξη αυτών των δράσεων. Το δεύτερο, η υπάρχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Με δράσεις όπως είναι η βιώσιμη μεστική ανάπτυξη, όπως είναι οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, όπως είναι η τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινωνιών, το community local development, αυτό που λέμε όλοι το leader. Αυτές είναι χρηματοδοτήσεις οι οποίες μπορούν να βγουν μέσα από την προγραμματική περίοδο 14-20 και μπορεί να πάρει η τοπική οικονομία και η τοπική κοινωνία. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει μόνο. Δεν παίρνουν μόνο οι Δήμοι και οι δημόσιοι οργανισμοί, παίρνουν και οι ιδιώτες. Άρα και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να μπουν μέσα σε αυτό τα προγράμματα και να παίξουν τον ρόλο τους και να βρουν τρόπους χρηματοδότησης, να βρουν κεφάλαια. Αυτό που είναι το ζητούμενο σήμερα, γιατί τα κεφάλαια δυστυχώς είναι λίγα. Τρίτο χρηματοδοτικό εργαλείο, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει ένα ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης. Αν δούμε για την περιοχή του Εργοσανικού, με δημόσιες και ιδιωτικές δράσεις από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην Περιφέρεια. Δηλαδή πιστεύω ότι θα μπορούσε η Περιφέρεια Αττικής και το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων να κάνει ένα συγκεκριμένο ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης. Τόσο που θα αφορά συγκεκριμένα όμως την περιοχή τη δικιά μας. Τόσο που θα αφορά τόσο το κομμάτι των δημόσιων επενδύσεων όσο και το ιδιωτικό. Υπάρχει ένα θέμα σημαντικό. Δεν υπάρχουν άνθρωποι του τουρισμού με σημαντική σύμβολη του τουρισμού. Το βλέπω το φίλο από εδώ το Σταύρο. Από μια περιοχή με μαζικό τουριστικό προϊόν από τη δεκαετία του 60. Εκεί θέλει χρηματοδότηση, θέλουν κεφάλαια επιχειρηματίες για να μπορέσουν να αναβαθμίσουν τα καταλήμματά τους και να μπορούν να ανταγωνιστούν. Δεν μπορούν να πάρουν με παλιά προϊόντα οι άνθρωποι αυτοί για να αναπτύξουν το προϊόν τους. Άρα θέλουν κεφάλαια, θέλουν χρηματοδοτήσεις. Δεν μπορεί, ο τραπεζικός δανεισμός δεν υπάρχει. Είναι μειούμενος έως μηδέν, μπορώ να πω. Άρα πρέπει να βρούμε αλλού κεφάλαια και πιστεύω ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα τέτοιο που θα συμβάλλει οι δημόσιες επενδύσεις και η περιφέρεια ανακατασκευής και όχι μόνο στα δημόσια έργα και στις δημόσιες πρωτοβουλίες, αλλά και στα ιδιωτικά έργα και στις ιδιωτικές πρωτοβουλίες που τόσο έχει ανάγκη η περιοχή η δικιά μας. Ένα άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο είναι ο νέος αναπτυξιακός νόμος. Πέμπτο χρηματοδοτικό εργαλείο είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που έχει σημαντικά προγράμματα και για τους Δήμους αλλά και για τις τουριστικές επιχειρήσεις και το λεγόμενο πρόγραμμα YouCare. Το πρόγραμμα YouCare δεν αφορά μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις και τους μεγάλους κόμβους όπως λαθεμένα έχει νομιστεί. Αφορά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις. Άρα μπορούμε να υποβάλουμε στο πρόγραμμα YouCare κάθε μικρομεσαία επιχείρηση, ο κάθε οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, ο κάθε τουριστικός οργανισμός για να χρηματοδοτηθεί. Έχω σημειώσει αυτά τα 6 χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να υποστηρίξουν τις δράσεις στην τοπική αναπτυξιακή στρατηγική. Σήμερα ο τουρισμός έχει θετική επίπτωση στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών. Γιατί? Συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που είναι το ζητούμενο σε μια χώρα που υφίσταται μεγάλη ανεργία στο ύψος 1,5 εκατομμυρίου. Στη δημιουργία εισοδήματος σε μια χώρα που έχει χάσει το 20-25% του ΑΕΠ. Στην περιφερειακή τοπική ανάπτυξη που είναι πολύ σημαντικό για μια περιοχή και στην προσέλκυση επενδύσεων που είναι το ζητούμενο. Η Ελλάδα για να μπορέσει να αναπτυχθεί τα επόμενα 5 χρόνια πρέπει να έχει ένα αναπτυξιακό σοκ 100 δισεκατομμυρίων, των οποίων περίπου τα 80 δισεκατομμύρια πρέπει να προέλθουν από ιδιωτικές επενδύσεις και 20 δισεκατομμύρια από δημόσιες επενδύσεις. Αυτό είναι το μείγμα που μπορούν να προάγει τις επενδύσεις στη χώρα μας με όλα τα προβλήματα που δημιουργεί η αποτροπή των επενδύσεων. Αλλά αν δεν γίνει μια τέτοια ροή κεφαλαίων, θεωρώ ότι η αναπτυξιακή ροή της χώρας μας τα επόμενα 10 χρόνια θα είναι στο επίπεδο του ±1, ±2%, που αυτό δεν μας βοηθάει να το ξεπεί χώρα. Τέλος, πιστεύω ότι ο τουρισμός είναι το μεγάλο στοίχημα των επόμενων ετών. Είναι το κλειδί της εξόδου της χώρας από την κρίση. Σε αυτό πρέπει να συμβάλλουν και οι τοπικές οικονομίες
και οι τοπικοί θεσμοί, τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτου και δεύτερου βαθμού, επαγγελματικοί σύλλογοι, φορείς, ώστε να μπορέσουν να αποτελέσουν το βασικό αποφλό της οικονομικής πρόοδου και οικονομικής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας. Είναι πολύ σημαντική, όπως σας είπα, η συμβολή του ελληνικού τουρισμού, του τουρισμού γενικότερα, στην ανάπτυξη αυτό που λέμε των τοπικών κοινωνιών και των τοπικών οικονομιών, γιατί συμβάλλει στην οικονομική ευημερία και στην πρόοδο αυτή των περιοχών και της χώρας μας γενικότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επαγγελματίας, προσανατολισμένη στο να φέρνει θετικά αποτελέσματα σε περισσότερα από 20 χρόνια επαγγελματικής καριέρας σε κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες τουρισμού και της τεχνολογίας ως επικεφαλής δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ. Η επαγγελματική καριέρα της κυρίας Παπάζωνου συνδεδεμένη με σημαντικές επιτυχίες όπως η ανάπτυξη της χιονοδοχειακής αλυσίδας Club Med, η εικόνα της TUI, η νέα εικόνα του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρίτων που νομίζω ότι θα μας πείτε και κάποια πράγματα, καθώς και πολλές άλλες επιτυχημένες συνεργασίες. Από το 2008 έχει κάνει τη δική της εταιρεία δημοσίων σχέσεων, η οποία διαχειρίζεται την επικοινωνία για σημαντικούς πελάτες και επιτυχημένα κυρίες και άντρες. Κυρία Μαρία Παπαζαβλού. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι το Μοχάμετ, θα μας βοηθήσει να βάλει την παρουσίαση με μεγάλη μια μικρή εισαγωγή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, για την πρόσκληση. Είστε αστραπή. Πότε μάθατε για το σχολείο, πότε μιλήσαμε, πότε επικοινωνήσατε με τους συναδέλφους από την Καλαμάτα και ούτε λίγοι μήνες δεν περάσατε και φτιάξατε αυτό το καταπληκτικό event και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να πιστεύω ότι πραγματικά θα αξιοποιηθούν σωστά όλα αυτά που θα δούμε αυτές τις δύο μέρες στο Σχολείο Τουρισμού Πόρου και του χρόνου θα είμαστε εδώ για να δείξουμε ενέργειες και επιτυχίες και πράγματα που έχουν γίνει. Σωστά. Λοιπόν, πολύ ωραία. Ακούσαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα για τη στρατηγική, για το τουριστικό προϊόν, για το μάρκετινγκ, για τις νέες αγορές, για την προβολή. Και σήμερα θα σας δείξω μερικά παραδείγματα που είχα την τύχη να ζήσω από κοντά, μέσα από τις συνεργασίες μου, για να δούμε από κοντά και μαζί όλα αυτά που έχουν γίνει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε λοιπόν να βλέπουμε μερικά παραδείγματα. Θα πάμε στην Πελοπόννησο, θα πάμε στο μικρό ξενώνα οικογενειακό του αγαπημένου Θόδωρου και της γυναίκας του. Ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε, μόλις το ξενοδοχείο τους είχε πολύ καλά ανακαινιστεί και είχε δημιουργηθεί έτσι μια πολύ καλή ξενοδοχειακή υποδομή, ένας καταπληκτικός πέτρινος ξενώνας, βλέπετε εδώ το κτίριο, τα δωμάτια, πραγματικά πολυτελέστατα. Και ο φίλος μου ο Θόδωρος έμεινε άϊπνος 2 νύχτες, όταν ξεκινήσαμε να πάμε εκεί και να δουλέψουμε μαζί του, γιατί του είπαμε ότι δεν μπορεί να πλασάρει αυτό το υπέροχο ξενοδοχείο σαν ένα κλασικό τετράστερο, με ρεσεψιονίστ, με ταγιέρ και με τυπικές διαδικασίες, γιατί η οικογένεια είναι αυτή, έτσι. Είναι μια οικογένεια από την περιοχή, είναι οι άνθρωποι αυθεντικά φιλόξενοι, έτσι δεν έχουν τίποτα το προσποιητό επάνω τους και αυτό που πρέπει να δείξουν προς τα έξω είναι η παραδοσιακή μανιάτικη φιλοξενία. Αυτό που ξέραμε πάρα πολύ καλά να κάνουν. Να φιλοξενήσουν και να υποδεχθούν και να περιποιηθούν τον επισκέπτη στον ξενώνα τους όπως θα έκαναν για τον πιο αγαπητό του συγγενή που θα πήγαινε στο σπίτι τους. Σε αυτές τις 2 μέρες αϊπνίας προέκυψε και άλλο ζητούμενο. Του είπαμε ότι το πρωινό δεν ήταν ένα πρωινό που τέριαζε με αυτό το ξενοδοχείο που είχε ονειρευτεί. Δηλαδή, την υποποιημένη φρυγανιά ή το ψωμί του τόστ ή το υποποιημένο βουτυράκι με τη μαρμελάδα δεν ήταν αυτό που περίμενε ο επισκέπτης πηγαίνοντας σε έναν μικρό προορισμό και σε έναν οικογενειακό ξενώνα. Αυτή είναι η εξέλιξη του πρωινού. Κύριε Πίτα, δεν είχαμε την ευτυχία να σας έχουμε τότε,
Μακάρι να μπορούσατε να μας καθοδηγήσετε με τον μοναδικό σας τρόπο και να δούμε και να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα μαζί. Παρ' όλα αυτά, γίνανε πολύ καλές και έτοιμες προσπάθειες και το πρωινό αναβαθμίστηκε πάρα πολύ. Και εδώ θα δείτε τη σφαίλα, θα δείτε το φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι, πολύ βασικό θέμα για τα ξενοδοχεία, έτσι, τι χυμό πορτοκάλι προσφέρει το κάθε ξενοδοχείο, για μένα είναι ένα τεστ για τον ξενοδόχο και το τι πραγματικά ποιότητα θέλει να δίνει στους επισκέπτες του. Απλά πράγματα, ο καγιανάς με τα αυγά και το παστό της μάνης, οι σπιτικές οι μαρμελάδες από τα φρούτα που είχαν στον κήπο τους και στο χωράφι τους, τα παιδιά μέσα στην ομάδα, έτσι με το λάδι, με τα αυγά, τα λαλάκια, το παστό, η μανιάτικη γαστρονομία, μια τελείως λοιπόν διαφορετική φιλοσοφία που αξιοποιούσε τα τοπικά προϊόντα προκειμένου να μπορέσουν οι επισκέπτες να τα απολαύσουν κάθε ώρα της ημέρας. Και κοιτάξτε αυτή την εντυπωσιακή την εικόνα πόσο πραγματικά απλή είναι. Είναι ένα φρέσκο χωριάτικο ψωμί με λίγη κρυμμένη ντομάτα και λίγο λάδι. Λοιπόν, αυτή η λιχουδιά, αν το σκεφτείτε, κινητοποιεί όλες τις αισθήσεις. Βλέπεις κάτι ωραίο, τρως κάτι νόστιμο, δαγκώνεις τη φέτα του χωριάτικου ψωμιού και ακούς τον ήχο και ποιος δεν θυμάται από τα παιδικά του χρόνια μια αυθεντική γεύση. Κάποιες εικόνες από το εστιατόριό του και κάποιες δικές του πρωτοβουλίες για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και πώς μέσα από μία βόλτα με τα άλογα, μέσα από δραστηριότητες που κάνανε τα δικά του τα παιδιά, μαζί με τα παιδιά των επισκεπτών που μπορούσαν να πάνε στην παραλία ή να πάνε στο ποτέτσι ή να μαζέψουν τις κότες, πραγματικά πώς μπορέσαν να δώσουν αυθεντικές στιγμές φιλοξενίας στους επισκέπτες, να διαφοροποιηθούν. Είχαν πελάτες όλο το χειμώνα, το ξενοδοχείο αυτό δεν έκλεισε ποτέ. Ήτανε σταθερά η προτίμηση των επισκεπτών της περιοχής. Και ένα παράδειγμα εδώ, από το πώς όταν έχουμε ένα διαφοροποιημένο και αξιόλογο προϊόν, τα μέσα ενημέρωσης ανταποκρίνονται και δεν θέλουν δωρεάν και χωρίς πληρωμένη διαφήμιση να αναδεικνύουν τα ξενοδοχεία και τους τουριστικούς προορισμούς. Γιατί? Γιατί το ξενοδοχείο αυτό, ο μικρός αυτός ξενώνας, είχε μια ιστορία να πει. Μια αυθεντική ιστορία να πει και ένα προϊόν που πραγματικά το αναζητά ο σύγχρονος επισκέπτης. Περνάμε σε ένα δεύτερο παράδειγμα. Ένα ξενοδοχείο με το οποίο συνεργαστήκαμε στη Χαλκιδική, ένα τελείως διαφορετικό τουριστικό προϊόν, ένα μεγάλο ξενοδοχείο με πολλούς εισερχόμενους τουρίστες και εθνικότητες από όλο τον κόσμο, όπου και εκεί, πολλά χρόνια πριν δημιουργηθεί και βγει όλη αυτή η τάση για τη γαστρονομία, έδωσε έμφαση στην γαστρονομία. Σε μια δημοσιογραφική αποστολή, λοιπόν, με Έλληνες δημοσιογράφους, λόγω της εγκύτητας στο Άγιο Όρος, πριν ακόμα ο μοναχός Επιφάνιος έτσι γίνει πάρα πολύ γνωστός και πηγαίνει να μαγειρεύει σε διάφορα ξενοδοχεία και σε διάφορες εκδηλώσεις, ήρθε στο ξενοδοχείο και δημιουργήσαμε ένα πραγματικό, αυθεντικό, μοναστηριακό δείπνο. Έτσι που μαγείρεψε ο μοναχός live μπροστά στους καλεσμένους. Αν θα δείτε, η αίθουσα δεν είχε καν φώτα, ήταν σε μια κατανοητική ατμόσφαιρα, με βυζαντινούς ύμνους, με το φως των κεριών. Και πραγματικά, αυτή η γαστρονομική εμπειρία και αυτό το ταξίδι των δημοσιογράφων για να δουν αυτό το προϊόν, ήταν η αφορμή για να τοποθετηθεί το ξενοδοχείο αυτό ως μια μονάδα στην οποία κάτι εξαιρετικό συμβαίνει σε σχέση με το φαγητό. Πάμε τώρα να δούμε σε μια ολόκληρη περιοχή τι μπορεί να γίνει όταν ξαναβλέπουμε και να διοργανώνουμε το προϊόν μας με βάση τις ανάγκες της αγοράς και όταν το προβάλλουμε με τον σωστό τρόπο. Πάμε στην περιοχή των Καλαβρίτων, να δούμε ιστορίες επιτυχίας εκεί.
Και ήθελα να διευκρινίσω από την αρχή ότι τα πράγματα δεν ήταν εύκολα όταν ξεκινήσαμε τη συνεργασία, γιατί δεν είχαμε budget. Είχαμε πολύ μικρή ομάδα συνεργατών. Δεν είχαμε χρόνο. Η σεζόν θα ξεκινούσε σε λίγους μήνες. Και βεβαίως, όπως ξέρετε, οι χειμερινοί προορισμοί και ειδικά τα χιονοδρομικά κέντρα, για τα οποία θα μιλήσουμε, εξαρτώνται πάρα πολύ από την εποχικότητα και τις καιρικές συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, η επιχείρηση απογειώθηκε και αυτό είναι ένα παράδειγμα ότι δεν πρέπει να παίρνουμε τίποτα ως δεδομένο και αν στην Ελλάδα πιστεύουμε ότι ο χιονοδρομικός τουρισμός και τα χιονοδρομικά κέντρα είναι εξ ορισμού ζημιογόνες επιχειρήσεις, δείξαμε ότι αυτό δεν ισχύει. Γιατί όταν σε μία χιονοδρομική επιχείρηση μπει ένας τεχνοκράτης μάνατζερ, μία παρένθεση εδώ, η επιχείρηση αυτή από την κλασική μορφή της δημοτικής επιχείρησης έγινε ΑΕ ΝΟΤΑ, οπότε μπήκε μέσα ένας τεχνοκράτης διευθύνων σύμβουλος και προσέλαβε μία εταιρεία με εξειδικευμένους ανθρώπους του τουρισμού. Τα δεδομένα και τα αποτελέσματα άλλαξαν και από την πρώτη χρονιά, μετά από σερή αρνητικών οικονομικών χρήσεων, ζημιών δηλαδή για την επιχείρηση, ήρθε από την πρώτη χρονιά κερδοφορία. Άρα, συμφωνώ, γίνεται. Λοιπόν, τα μυστικά της επιτυχίας. Γιατί πέτυχε αυτός ο προορισμός και αυτό το project. Στρατηγική και σχεδιασμός. Πάρα πολύ έγκαιρα. Τι διαφήμιση να κάνεις, τι σε έκθεση να πας, τι έντυπο να βγάλεις, αν δεν έχεις σχεδιάσει τη στρατηγική σου, να ξέρεις ποιος είναι ο πελάτης σου, σε ποιον θα απευθυνθείς, πού θα τον βρεις, τι θα του πουλήσεις και με ποιον τρόπο θα επικοινωνήσεις όλα αυτά. Δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτών δηλαδή που είχε ανάγκη η αγορά, έτσι, και όχι αυτών με τα οποία είχαμε συνηθίσει να δουλεύουμε μέχρι τώρα. Πελατοκεντρική επικοινωνία. Αξιοποίηση των σχέσεων με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Live ενημέρωση και συνεχής διάλογος με τους πελάτες, και θα δούμε πώς. Και αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν, ξεκινάμε από τη στρατηγική. Το συγκλονιστικό που συνέβη σε αυτή την περιοχή είναι ότι ο Δήμος, οι φορείς και οι επιχειρηματίες συνεργάστηκαν. Έγιναν μία ομάδα. Παραβλέποντας μεταξύ τους τον ανταγωνισμό, γιατί αυτό δεν υπάρχει, το είπαμε πριν, ο ανταγωνισμός μας δεν είναι το διπλανό ξενοδοχείο στα Καλάβρητα, ο ανταγωνισμός είναι η κρίση ή τα σκυριτζόνς του εξωτερικού, και οι ομάδες των ανθρώπων εκεί συνεργάστηκαν. Αυτό δεν ήταν εύκολο. Ξέρετε, στην Ελλάδα οι νοοτροπίες με τις συνεργασίες δεν είναι, μας ευνοούν πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, προετοιμάσαμε ένα κλίμα, εξηγήσαμε για ποιο λόγο αξίζει να σκεφτούν το ενδεχόμενο της ομαδικής δουλειάς και της συνεργασίας, και αυτό έγινε. Ένωση δυνάμεων, λοιπόν. Έγκαιρη προετοιμασία, ένα στοχευμένο πλάνο ενεργειών. Πολύ ωραίες εικόνες από την καθημερινότητα στο βουνό και ένα πρώτο project. Δόθηκε η λύση στο κομμάτι της πρόσβασης. Όταν ξεκινήσαμε να δουλεύουμε, οι βενζίνες ήταν στην κορυφή, τα διόδια. Ήθελε ένα αυτοκίνητο να πάει ένας χιονοδρόμος από την Αθήνα να κάνει το σκίτσο στα Καλάβρητα πάνω 100 ευρώ. Λέμε, ποιος θα μπορέσει να το υποστηρίξει αυτό πάνω από 100 ευρώ μέσα στην κρίση για να πάει ένα άτομο ή δύο άτομα για μία μονοήμερη για ένα Σαββατοκύριακο. Αποφασίσαμε να βρούμε την καλύτερη εταιρεία μεταφορών, με Πούλμαν, πολύ τελέστατα. Και τα δρομολόγησε λοιπόν το χιονοδρομικό ακριβώς με τους πελάτες του. Σε ωράρια και δρομολόγια που βόλευαν για να μπορέσει ο χιονοδρόμος με πάρα πολύ φθηνό κόστος, μόνο με 15 ευρώ, να κάνει το ταξίδι του προς και από το χιονοδρομικό. Και μάλιστα πρημοδότησε αυτόν τον τρόπο μετάβασης στο χιονοδρομικό, δίνοντας και μία επιπλέον έκπτωση στο ski pass μείον 10 ευρώ. Οπότε ήταν σαν να ερχόταν η μεταφορά του μόνο 5 ευρώ. Δεύτερο, μία τεράστια καινοτομία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο στην Ευρώπη. All inclusive πακέτο με τη συνεργασία όλων των επαγγελματιών του τουρισμού. Δηλαδή, συνεργαζόμενα ξενοδοχεία, συνεργαζόμενες ταβέρνες,
το χιονοδρομικό κέντρο για το ski pass και τα μαγαζιά που νοικιάζαν τον εξοπλισμό ένωσαν τις υπηρεσίες τους και πούλησαν ένα ενιαίο πακέτο από 55 ευρώ την ημέρα που συμπεριλαμβάνει όλες αυτές τις υπηρεσίες. Αν γνωρίζετε από τη χιονοδρομία, είναι ένα αρκετά ακριβό σπορ. Βρέθηκε η λύση να γίνει προσιτό και με 55 ευρώ να κοιμηθείς, να φας, να κάνεις σκι και να νοικιάσεις τον εξοπλισμό σου. Το ίδιο κάναμε και για εποχές εκτός της χιονοδρομίας, γιατί μία επιχείρηση δεν μπορεί να είναι βιώσιμη περιμένοντας μόνο το χιόνι για λίγες εβδομάδες, οπότε όταν έχει τις εγκαταστάσεις και την ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος, είναι σημαντικό να δεις τι μπορείς να κάνεις και την υπόλοιπη περίοδο. Οπότε γίνανε άλλα πακέτα για το καλοκαίρι, την άνοιξη και το φθινόπωρο, τα οποία περιλάμβαναν διαμονή, διατροφή, μία δραστηριότητα στη φύση, hiking, τοξοβολία, ποδήλατα, το orientation, εναλλακτική για γενικό τουρισμό, συνεργασία με το μουσείο των Καλαβρίτων, με το σπήλαιο των Λιμνών. Ένα πακέτο λοιπόν για όλες τις εποχές. Αυτό που λέμε δηλαδή διεύρυνση της τουριστικής περίοδου στην πράξη. Λοιπόν, πέρα από την κεντρική επικοινωνία, το περνάω λίγο γρήγορα αυτό, γιατί θα δείτε μετά στην πράξη τι σημαίνει επικοινωνώ ειλικρινά ένα προς ένα με τον πελάτη μου, με τον κάθε πελάτη μου. Δημιουργία νέων εμπειριών, πάρα πολλά πράγματα. Κάθε Σαββατοκύριακο υπήρχε ένα καινούριο event και πράγματα που μπορούσε κάποιος να κάνει στο χιονοδρομικό κέντρο. Θα δείτε εδώ μερικά από αυτά. Έχω κάποια βίντεο, δεν θα σας τα δείξω γιατί δεν έχουμε χρόνο σήμερα. Αλλά θέλω να σας πω ότι τα βίντεο είναι χιλιάδες, μπορείτε να τα αναζητήσετε στο YouTube και είναι η καλύτερη διαφήμιση που μπορεί να έχει ένας προορισμός. Γιατί προέρχονται από τον ίδιο τον επισκέπτη. Δεν είναι βίντεο διαφημιστικά που κάποιος επιτυχημένα τα έχει δημιουργήσει. Είναι βίντεο που πραγματικά αποτυπώνουν την εμπειρία του χιονοδρόμου. Και είναι τα πιο αυθεντικά και αυτά που επηρεάζουν με τον καλύτερο τρόπο. Αξιοποίηση σχέσεων με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συνεχή στροφοδότηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης με ωραίες ιστορίες. Παίξανε πάρα πολύ. 700 και δημοσιεύματα σε μία σεζόν. Έτσι. Μιλάμε για δημοσιεύματα και όχι για διαφημίσεις. Διαφημιστικό μπάτζετ για την επιχείρηση αυτή ήταν 0. Όλα αυτά τα 700 δημοσιεύματα προέκυψαν από τις σχέσεις που δημιουργήθηκαν με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από το ότι υπήρχε ένα πολύ ενδιαφέρον, ελκυστικό και έτοιμο υλικό για να σταλεί στους δημοσιογράφους να δημοσιεύσουν. Εδώ έγινε ένα δημοσιογραφικό ταξίδι, γιατί οι σχέσεις με τους δημοσιογράφους στήριζουμε σε έναν βαθμό με το καλό μας υλικό και τον επαγγελματισμό μας, αλλά σίγουρα κάποια στιγμή να τα καλέσουμε στον τόπο μας. Θέλω να σημειώσω εδώ ότι συμμετείχαν όλοι οι επαγγελματίες της περιοχής και προσέφεραν με χαρά τις υπηρεσίες τους. Τα ξενοδοχεία φιλοξένησαν τον κόσμο, τα εστιατόρια ήθελαν να έχουν την ευκαιρία να κανονιστεί εκεί το γεύμα ή το δείπνο των δημοσιογράφων και το προσέφεραν χωρίς να χρειαστεί κάποιος να πληρώσει. Έτσι. Άλλος προσέφερε τα δώρα που πήραν μετά μαζί τους. Δηλαδή, μιλάμε για μια συνολική προσπάθεια από όλους τους επαγγελματίες της περιοχής. Υπήρξε ένα δραστηριότητα σε αυτό το ταξίδι στο βουνό, ένα από τα δείπνα που προσφέρθηκε σε εστιατόριο, κάποιες πολύ ωραίες εμπειρίες, επίσκεψη στο σπήλαιο των Λιμνών και ξανά τα αποτελέσματα της δημοσιότητας από ένα και μόνο δημοσιογραφικό ταξίδι, όπου εδώ θα δείτε μέχρι και ολόκληρα εξώφυλλα σε εφημερίδες και περιοδικά. Είχαν και πάλι με δωρεάν παρουσιάσεις τα όσα καταπληκτικά έγιναν εκεί. Λοιπόν, κανάλια επικοινωνίας, blog. Το πρώτο χιονοδρομικό κέντρο που έφτιαξε blog με συνεχή ενημέρωση. Κάμερες, συνέχεια και live ενημέρωση στο θέμα του καιρού στη χιονοδρομία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μιλάμε για αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και πώς η καλύτερη προβολή είναι αυτή που προέρχεται μέσα από τον ίδιο τον επισκέπτη.
διάλογος. Απαντούσαμε σε όλα τα ερωτήματα. Καλοπροαίρετα, σχόλια ή και κακοπροαίρετα. Ο πελάτης έχει αξία. Οι ιστορίες των ανθρώπων, οι κατηπληκτικές τους ιστορίες και η προσπάθειά τους καθημερινή στα χιόνια έγινε προς τα έξω. Αυτές οι εικόνες που συνδέανε τον κόσμο του χιονοδρομικού με τους χιονοδρόμους που θα πήγαιναν μετά από μερικές ώρες και ήθελαν να βρίσκουν τα πάντα έτοιμα και στην εντέλεια. Και κάποιες από τις ωραιότερες φωτογραφίες, εννοείται ότι δεν είχαμε χρειαστεί ποτέ να πληρώσουμε κάτι για φωτογράφους, γιατί οι καλύτεροι φωτογράφοι και οι πιο αξιόπιστοι ήταν οι ίδιοι πελάτες που ανέβαζαν το υλικό τους και αυτό έχει πολλαπλασιαστική δύναμη, γιατί φαίνεται στο δίκτυο του καθενός. Πάρα πολλά βίντεο. Μέχρι και τα σλόγγαν. Το σλόγγαν του χιονοδρομικού το έφτιαξαν οι πελάτες και προέκυψε μέσα από έναν διαγωνισμό. Το λιώσε στο χιόνι. Οι επισκέπτες δημιουργούν ένα κομμάτι του marketing, το οποίο μπορέσαμε να το αξιοποιήσουμε. Ευχαριστούμε βουνό στο τέλος της σεζόν. Μεγάλη επιτυχία στα κομμάτια όλα αυτά, δηλαδή αύξηση επισκεπτών. Μιλάμε για χρονιές μέσα στην κρίση. 75% αύξηση επισκεπτών την πρώτη χρονιά που γίνανε αυτά. Και μέσα από αυτό το τεράστιο νούμερο για τα δεδομένα της επιχείρησης, την επόμενη χρονιά άλλο σύν 18%. Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Θα παίξει το βίντεο. Και ήθελα να σας πω μέχρι να παίξει το βίντεο, μην πάμε μακριά. Και η Σπέτσες είναι ένα καταπληκτικό παράδειγμα του πώς μια σημαντική επιχείρηση, ένας φορέας έκανε μια αρχή, έφερε επαγγελματίες και έγινε όλη αυτή η τεράστια ανάπτυξη που ξέρουμε για τις Σπέτσες και είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα ενός προορισμού που πραγματικά βγήκε προς τα έξω δυναμικά και άλλαξε τελείως την τοποθέτησή του στον τουριστικό χάρτη. Και το ετοίμασα σήμερα γιατί έμαθα εχθές από τον πρόεδρο, τον κύριο Σεξέρη και τον αντιπρόεδρο και τους συμβούλους ότι μιλάμε εδώ για τον εναλλακτικό τουρισμό και εννοείται ότι όλη η Ελλάδα αυτό θέλει, να βρει καινούριους τρόπους να προσελκύσει τουρίστες και να επιμηκύνει την τουριστική περίοδο. Οπότε σας έδειξα ένα παράδειγμα από τη Σκωτία και πώς ο επισκέπτης της Σκωτίας μπορεί να δει καταπληκτικά πράγματα μέσα σε ένα ταξίδι εκεί. Λοιπόν, τι γίνεται με το μαζικό τουρισμό, με τον οποίο έχουμε δουλέψει πάρα πολλά χρόνια. Το μοντέλο αυτού του τουρισμού ήλιος θάλασσα, όπως καταλαβαίνετε, τελείως, έτσι. Η μαζικότητα δεν είναι επιθυμητή. Ο επισκέπτης αναζητά νέες εμπειρίες, δραστηριότητες και επιστροφή στη φύση, γιατί η ζωή στις πόλεις είναι τόσο πιεστική που στις διακοπές χρειαζόμαστε επαφή με τη φύση και δραστηριότητα. Ο τουρισμός τεσσάρων εποχών δεν απαιτεί τεράστιους πόρους, βέβαια απαιτεί πολύ καλές υποδομές, πολύ καλό προϊόν, καλά ξενοδοχεία, ο κόσμος εδώ είναι ψαγμένος, δεν ενδιαφέρεται για ένα φτηνό δωμάτιο ό,τι να είναι με 20 ευρώ. Είναι ένας επισκέπτης που είναι έτοιμος να πληρώσει παραπάνω. Σέβεται το φυσικό δομημένο και ανθρωπογενές περιβάλλον και είναι κυρίως ατομικός τουρισμός και όχι ο μαζικός. Λοιπόν, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, αν τις δείτε, θα σας τις διαβάσω, δεν υπάρχει
σχεδόν τίποτα, νομίζω όλα μπορούν να εφαρμοστούν και στον πόρο, έτσι. Θρησκευτικός, πολιτιστικός, περιπατητικός, θαλάσσιος, ορειβατικός. Για το ορειβατικός δεν ξέρω, έχει λίγο. Αγροτουρισμός, σπα, ευεξία, αθλητικός, γαστρονομικός, τα πάντα σε αυτό το ευρωλημένο νησί μπορούν να γίνουν. Σύντομα κάποια ωφέλη, λοιπόν, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η αύξηση του εισοδήματος της τοπικής κοινωνίας, η αναζωογόνηση της υπαίθρου, προβολή της τουριστικής κληρονομιάς και πρόθεση της τοπικής κουζίνας και των προϊόντων. Τα έχουμε πει, εγώ θα περάσω λίγο σύντομα, κυρίως να σας δείξω μερικές φωτογραφίες, καταδύσεις και υποβρύχιος τουρισμός. Στην Κύπρο θα βυθίσουν κάποια πλοία αποκλειστικά και μόνο για να δημιουργήσουν ένα θέμα στο βυθό της θάλασσας και να προσελκύσουν καταδυτικό και υποβρύχιο τουρισμό. Extreme sports. Ποδήλατα. Δραστηριο. Αυτό είναι ένα event με ποδήλατα, το οποίο έγινε στα 2.300 μέτρα ύψος. Έτσι, φτάσανε τα ποδήλατα εκεί, εκατοντάδες. Αλλήμον να μην μπορούν να φτάσουν στον πόρο. Λοιπόν, wine tours και εμπειρίες σε αμπελώνες και εινοπλία. Για το γαστρονομικό τουρισμό, τροφή για ανάπτυξη, είχαμε πάρα πολλά. Και συνδυασμός ειδικός και γαστρονομικός, διαφοροποίηση. Δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου αυτή την εμπειρία ενός σπα με grapefruit. Πόσο δύσκολο είναι αυτό να γίνει και να δημιουργήσει μια ξέχαστη εμπειρία σε έναν πελάτη. Wine spa. Περιπατητικός τουρισμός. Νέες δραστηριότητες, το hiking και τελειώνοντας για τη στρατηγική ανάπτυξη του ελληνικού του εργαλειτικού τουρισμού χρειάζεται η δημιουργία τουριστικής ταυτότητας, έτσι, προφίλ και εικόνας, ο καθορισμός των ομάδων, στόχων. Εδώ χρειάζεται μια έρευνα, βέβαια. Τον πελάτη μας μερικές φορές δεν γνωρίζουμε και χρειάζεται μια επιστημονική έρευνα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιος είναι ο πελάτης μας και ο δυνητικός πελάτης μας για να απευθυνθούμε στοχευμένα σε αυτόν. Προσδιορισμός των πόρων που θα αξιοποιηθούν. Ανάπτυξη στοχευμένων θεματικών προϊόντων και υπηρεσιών. Εδώ είναι ένα σημαντικό σημείο κλειδί. Ό,τι προβολή και να κάνουμε, αν δεν έχουμε ένα δομημένο και ολοκληρωμένο προϊόν, δεν θα γίνει τίποτα. Δηλαδή, να πάμε σε μία έκθεση, να πούμε πάμε στην καλύτερη έκθεση και έχουμε ένα φανταστικό περίπτερο και είναι τέλειο το visit board. Αν δεν έχουμε ένα προϊόν που να είναι έτοιμο και να το δει ο πράκτορας ή ο επισκέπτης, να ξέρει ότι μπορώ να πάω εκεί για εβδομάδα, για πενθήμερο, με αυτόν τον τρόπο, να μείνω σε αυτά τα ξενοδοχεία και θα μου κοστίσει τόσο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσει την πώληση. Θα μείνουμε μόνο στο branding. Και το branding και η διαφήμιση δεν είναι αρκετή αν δεν υπάρχει από πίσω ένα ποιοτικό και δομημένο προϊόν. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, του χρόνου πολλά από αυτά μπορούν να έχουν γίνει. Είμαστε ήδη σε δρόμο και σε εργασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό που ήταν μια παράληψή μου πριν, όταν ανέφερα ότι είναι εδώ κοντά μας και πριν προχωρήσουμε στην επόμενη εισηγήτρια, ήταν η παράληψή μου να αναφέρω ότι έχουν έρθει από όλα τα νησιά του Εργοσορονικού, αλλά παράληψη να πω για τους γείτονές μας, για τους ανθρώπους από τον Εμπορικό Σύλλογο Γαλατά, τους ανθρώπους από την Τριζινία και τα μέτρα που είναι μαζί μας. Και με τον πρόεδρο του Μήτρα Σκούντε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, γρήγορα. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Βίκη Κλίμη, είναι επιχειρηματίας. Αλλάζουμε λάπτοπ από ό,τι βλέπω εδώ. Πρέπει να το Λοιπόν, η κυρία Βίκη Κλίμη είναι επιχειρηματίας, είναι ανώτερος στέλεχος επιχειρήσεων. Η ειδικότητά της είναι στο κομμάτι της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Είναι δραστήρια γυναίκα και μητέρα, έχει πάνω από 20 χρόνια εργασιακής εμπειρίας και τα τελευταία χρόνια εργάζεται με ένα δύσκολο ρόλο και καλό να το πείτε εσείς νομίζω σε αυτό το κομμάτι, σε διεθνές επίπεδο και όχι μόνο στην Ελλάδα, στην εταιρεία Resilience για Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική.
πολύ σημαντικό στο κομμάτι του εθελοντισμού, στην εθελοντική δράση των γυναικών, ιδιαίτερα. Και νομίζω καλύτερα να πείτε εσείς περισσότερα και είναι μεγάλη μας χαρά που είσαστε απόψε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι που είμαι στον χώρο μετά από αρκετά χρόνια. Και ναι, ασχολούμαι με τη γυναική ηγεσία στη Μέση Ανατολή, όσο και μου φαίνεται περίεργο αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό κομμάτι γιατί αναπτύσσεται ιδιαίτερα. Και καλό είναι να αποτυχθεί και στην Ελλάδα γιατί νομίζουμε ότι είμαστε προχωρημένοι. Δεν είμαστε τόσο προχωρημένοι όσο νομίζουμε. Έχουμε ακόμα να κάνουμε βήματα. Σήμερα λοιπόν ήρθα να μιλήσω για ανθρώπινο δυναμικό και πιο συγκεκριμένα για ομάδα και ηγεσία. Βέβαια, άλλαξα στην πορεία γνώμη και μάλλον θα σας τσεκάρω να δω αν βλέπετε από εκεί πίσω την παρουσίαση. Να δω την όρασή σας, θα γίνω οφθαλμίατρος. Δεν ξέρω, τι βλέπετε. Εντάξει. Μετά να γυρίσουμε την οθόνη καθόλου ή όχι. Θα σας τα πω, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, ήρθα να μιλήσω με θέμα όλοι για έναν και ένας για όλους. Θα θυμίσω λίγο το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Ντουμά, ο οποίος είχε γράψει για τον Τζαρτανιάν, τον Άθο, τον Πόρθο, τον Άραμις, μια ομάδα σωματοφυλάκων στη Γαλλία, οι οποίοι καταφέρανε να βοηθάει ο ένας τον άλλον και βγάλανε αυτό το σύνθημα όλοι για έναν και ένας για όλους. Βάσει αυτού λοιπόν του συνθήματος, εγώ θα μιλήσω για ομάδα, για ομαδικότητα και για ηγεσία. Πάμε να δούμε τι είναι ομάδα. Ομάδα τι είναι? Πολλά χέρια και ένα μυαλό. Αλλά δεν είναι μόνο πολλά χέρια και ένα μυαλό, είναι και μία καρδιά. Χτυπάει με τον ίδιο ρυθμό, με τον ίδιο παλμό. Η μητέρα Τερέζα είπε ότι μπορώ να κάνω πράγματα τα οποία δεν κάνεις και μπορείς να κάνεις πράγματα τα οποία δεν κάνεις. Μαζί όμως μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα. Και αυτό είναι ομάδα. Άλλη μια σπουδαία προσωπικότητα είπε: μια μικρή ομάδα αφοσιωμένων ανθρώπων μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Και ναι, μπορεί να αλλάξει τον κόσμο εφόσον πιστεύει και έχει όραμα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ρωτήσω, όταν μιλάμε για ομάδα, τι σας έρχεται στο μυαλό? Το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό. Θα μας πείτε. Εγώ προέρχομαι από μια μικρή ομάδα που λέγεται Σωματείο Επαγγελματιών Μαγιστρίου, τη λέω Χρέη Γραμματέα, και είναι το πρώτο παράδειγμα που είπατε ότι πολλά χέρια ένα μυαλό. Έτσι ξεκίνησε και η δική μας η ομάδα. Αυτό μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό όταν ακούω η ομάδα. Ωραία. Άλλη ομάδα, άλλη είδους ομάδα. Ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο. Σας πάω το 2004 στο Νταλούς της Πορτογαλίας. Να ζήσουμε λίγο από την κερκίδα αυτό που είχαν ζήσει τότε όλοι οι Έλληνες, που είχαμε ζήσει όλοι οι Έλληνες, να αφοβλαστούμε λίγο εκείνη τη στιγμή και να τη νιώσουμε. Πάμε. Ελλάδα Πορτογαλία. Thank you.
χώρα και να μας καθυλώσει στα σπίτια μας, σε παρέες, σε ομάδες, σε μεγαλύτερες ομάδες, να ζήσουμε όλες αυτές τις στιγμές τις έντονες. Προχωρώντας, θα ήθελα να δούμε λίγο τα 7 θεμέλια της ομάδας, που έχει να κάνει με πάνω απ' όλα με το σεβασμό, και γύρω-γύρω από το σεβασμό είναι η εμπιστοσύνη, η ειλικρίνεια, η εκτίμηση, η υποστήριξη, η υπευθυνότητα, η ενθάρρυνση και η συνεργασία. Και πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Συνεργασία. Δεν ζητάμε, την προσφέρουμε. Αγκαλιάζουμε τις αλλαγές και τις νέες συνθήκες κάθε φορά. Συναποφασίζουμε και αποδεχόμαστε. Αναλύουμε τυχόν συγκρούσεις, γιατί μέσα σε ένα περιβάλλον, σε μια ομάδα υπάρχουν και συγκρούσεις. Και αυτές μπορούν να γίνουν δημιουργικές, δεν είναι πάντα αρνητικές. Προχωράμε στο δεύτερο, στην εμπιστοσύνη. Αποδεχόμαστε το λόγο του άλλου. Όπως θέλουμε να αποδεχτεί και εκείνος το δικό μας λόγο. Πιστεύουμε, αλλά με κριτική σκέψη. Είμαστε εχέλιθοι, όταν δουλεύουμε σε ένα project, σε ένα αντικείμενο πάνω, δεν μπορούμε να βγαίνουμε και να λέμε πράγματα τα οποία πρέπει να μείνουν μέσα στην ομάδα, πρέπει να τα κρατήσουμε εκεί. Και όπως είπα, να τηρούμε και το δικό μας λόγο. Το τρίτο θεμέλιο είναι η ειλικρίνεια. Επικοινωνούμε ανοιχτά αυτά που σκεφτόμαστε και αυτά που νιώθουμε. Δύσκολο κομμάτι. Αλλά όχι 100% να το δουλέψουμε. Αποδεχόμαστε την αλήθεια και την ενθαρρύνουμε. Αν την κρίνουμε, δεν θα την ξανακούσουμε. Τέλος, δεν κρύβουμε πληροφόρηση στην υπόλοιπη ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι γίνεται ακριβώς και πότε γίνεται. Αλλιώς δεν μπορούμε να κινηθούμε μετέπειτα. Τέταρτο θεμέλιο, η υπευθυνότητα. Θέλει θάρρος να παραδεχόμαστε τα λάθη μας, αλλά μας βοηθάει να μπορούμε να τα διορθώνουμε και να πηγαίνουμε μπροστά. Επίσης, αποδεχόμαστε την ευθύνη για τη συμπεριφορά μας και για τις πράξεις μας. Άλλο ένα κομμάτι που δείχνει την υπευθυνότητά μας. Πέμπτο θεμέλιο, η υποστήριξη. Όπως είπαμε, όλοι για έναν και ένας για όλους. Εμπνέουμε τα υπόλοιπα μέλη της ομάδος και τα στηρίζουμε. Είμαστε κοντά τους. Είμαστε δίπλα και όχι απέναντι. Το απέναντι φέρνει σύγκρουση. Και ακούμε πάντα. Έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας. Έκτο θεμέλιο είναι η εκτίμηση. Και τι σημαίνει εκτίμηση? Κάτι το οποίο δεν είναι δεδομένο και κάτι το οποίο το κερδίζουμε με το χρόνο. Το καλλιεργούμε μέσα από τη συνδιαλλαγή που ανταποκρίνει τους ηθικούς κανόνες του ατόμου αλλά και της ομάδας. Και έτσι μας βοηθάει να ενώνουμε την ομάδα και να πηγαίνουμε πάλι μπροστά. Έβδομο θεμέλιο και τελευταίο είναι η ενθάρρυνση. Είναι το θετικό παράδειγμα που δείχνουμε ο ένας προς τον άλλο. Η διευκόλυνση των προσπαθειών ώστε να προωθείται ο στόχος της ομάδας. Αν κάποιος στην ομάδα δεν τα καταφέρνει, τον βοηθάμε και τον προωθούμε. Το ίδιο μπορεί να κάνει και εκείνος σε εμάς αργότερα, αλλά δεν το κάνουμε για αυτόν τον λόγο, το κάνουμε για να προχωρήσει το έργο της ομάδας. Επίσης, η ενθάρρυνση ενεργοποιεί κίνητρα και κάνει θαύματα, όπως είδαμε, την ελληνική ομάδα του 2004 στον Ταλούς. Προχωρώντας, θα ήθελα να πω ότι πώς χτίζουμε ομάδες με προπόνηση. Όπως είναι στα γήπεδα, όπως είναι οι ομάδες που κατεβαίνουν στους αγώνες, έτσι και οι ομάδες, είτε στο σπίτι μας, είτε στην επιχείρησή μας, είτε στην κοινωνία μας, θέλουν προπόνηση για να συμβεί όλο αυτό. Οπότε κοιτάμε πάντα να το οργανώνουμε και να το κάνουμε σε τακτικά χρονικά διαστήματα, τόσο ώστε να προπονούμαστε. Γίνεται όμως ομάδα χωρίς ηγέτη, αλλά ούτε και ηγέτης χωρίς ομάδα. Και ναι, ο ρόλος του ηγέτη, του leader, είναι πολύ σημαντικός, όπως και ο ρόλος της ομάδας. Και θα πρέπει σε αυτό το σημείο να δούμε ότι αυτή η ηγεσία είναι που μας βοηθάει να πάμε μπροστά και σταθερά. Θα μιλήσουμε για τους ηγέτες που έχουν όραμα. Και ένας τέτοιος ηγέτης ήταν το επόμενο παράδειγμα. Θα παίξουμε ένα βίντεο. Ο οποίος είχε ένα όραμα τους Αμερικοαφρικάνους, Αφροαμερικάνους.
Ένα πολύ δυνατό μήνυμα. I have a dream. Έχω ένα όνειρο. Ένα όνειρο. Ακούστε μόνο πώς το λέει και πώς το διατυπώνει και πώς επηρεάζει τα πλήθη. Μίλησε για ένα δικό του όραμα, το οποίο όμως έγινε όραμα χιλιάδων εκατομμυρίων ανθρώπων και μίλησε για το όραμα της οικογενείας του, το οποίο και αυτό υιοθετήθηκε από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Έγινε ένα με το λαό. Οι ηγέτες οφείλουν να έχουν ακεραιότητα. Και τι σημαίνει ακεραιότητα? Σημαίνει ηθική. Δεν υπάρχει ηγέτης ο οποίος δεν έχει. Δεν πρέπει να υπάρχει ηγέτης ο οποίος δεν έχει ηθική. Ο νονός είναι ένα είδος ηγεσίας, ένα είδος ηγέτης. Αλλά δεν μιλάμε για αυτό το ρόλο. Μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι θα βοηθήσουν και άλλους να προοδεύσουν. Θα βοηθήσουν και άλλους να γίνουν νέοι leaders και νέοι ηγέτες. Οι ηγέτες έχουν ταπεινότητα, έχουν φιλότιμο. Φιλότιμο το οποίο ξέρουμε πολύ καλά εμείς οι Έλληνες τι σημαίνει και το οποίο δεν μεταφράζεται, αλλά το ζούμε και το έχουμε στο DNA μας. Και αυτό χρειάζεται λίγο να το θυμηθούμε. Επίσης, οι ηγέτες έχουν τόλμη. Τολμάνε να κάνουν πράγματα τα οποία άλλοι δεν κάνουν. Και έτσι εμπνέουν και προωθούν τα οράματά τους. Ένας από αυτούς τους ηγέτες, τον οποίο θα κρίνει η ιστορία, είναι πρόσφατος, αλλά θα ήθελα να τον δείξω σαν παράδειγμα, γιατί χρησιμοποιεί ένα τραγούδι, το Amazing Grace, το οποίο είναι γραμμένο από τον John Newton, έναν έμπορο σκλαβών και ο οποίος στη μετέπειτα ζωή του, στη μετέπειτα πορεία του άλλαξε δρόμο και έγινε παπάς. Το υιοθετεί όμως αυτός ο ηγέτης που θα δούμε τώρα σε μία κηδεία στους μεθοδιστές. Amazing Grace. Amazing Grace. Amazing Grace. How sweet the sound. Βλέπουμε πώς αγγίζει τους ανθρώπους και πώς τους κάνει να σηκώνονται από τη θέση τους και να τραγουδάνε μαζί του. Οι ηγέτες, όπως είπαμε και πριν, οφείλουν να αναπτύσσουν τους γύρω τους
και να φροντίζουν να δημιουργούν νέους ηγέτες. Γιατί έτσι υπάρχει εξέλιξη και ανάπτυξη. Ξέρουν ότι οι ίδιοι δεν είναι αυτοί που θα φέρουν τα πάνω κάτω, αλλά οι άνθρωποι που θα τους ακολουθήσουν και θα δημιουργήσουν νέο είδους ηγεσίες είναι αυτοί που θα φέρουν την αλλαγή. Βάζουν το λιθαράκι τους και πάνω σε αυτό χτίζουν καινούργιοι ηγέτες, γιατί καταφέρουν το όραμα. Επίσης, οι ηγέτες έχουν στρατηγική. Πώς θα μπορούσε να γίνει άλλωστε, όταν έχεις ένα όραμα και πάνω σε αυτό το όραμα κρέμονται άνθρωποι γύρω του. Χρειάζεται να έχεις μια στρατηγική για να μπορέσει να προχωρήσει. Έτσι και στην ομάδα, σε οποιαδήποτε ομάδα, είτε μικρή είτε μεγάλη, ο ηγέτης οφείλει να έχει τα βήματα τα οποία είναι αυτά που θα φέρουν το αποτέλεσμα, το επιθυμητό και το οποίο είναι το όραμα. Τέλος, οι ηγέτες οφείλουν να έχουν ενσυναίσθηση. Έμπαθη, όπως το λέμε και στο χωριό. Ενσυναίσθηση τι σημαίνει? Εν, το μέσα μας, συν, το μαζί και αίσθηση. Δηλαδή, νιώθω αυτό που νιώθεις. Δεν καταλαβαίνω μόνο, δεν κατανοώ μόνο αυτό που περνάς, αλλά το νιώθω και το βιώνω και εγώ. Μπαίνω στα παπούτσια σου, μπαίνω στο ρόλο σου. Τα μικρά παιδιά, εκ φύσεως, την έχουν πολύ έντονη την ενσυναίσθηση και δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να είσαστε στεναχωρημένοι και το παιδί σας να έρθει απλά και να σας αγγίξει και εσείς να νιώσετε ότι τα έχει καταλάβει όλα, χωρίς να πείτε λέξη. Περνώντας όμως τα χρόνια, τα ξεχνάμε και φεύγουμε λίγο από αυτό το ρόλο. Φεύγουμε από αυτό το χαρακτηριστικό και πρέπει να το καλλιεργήσουμε. Πώς θα το καλλιεργήσουμε? Με ενεργητική ακρόαση, active listening, το οποίο σημαίνει ότι ακούμε τον άλλον, δεν τον παρακολουθούμε απλώς, τον ακούμε, χωρίς να τον κρίνουμε. Χωρίς να τον κρίνουμε, σίγουρα όχι απ' έξω μας, αλλά ούτε και από μέσα μας. Περισσότερο ποσοστό είναι αυτό που νιώθουμε και δείχνουμε στον άλλον όταν μας μιλάει, παρά αυτό που του λέμε. Αυτό καταλαβαίνει περισσότερο. Την ενέργειά μας, τη δυναμική μας. Αν νιώσει κάποιος ότι τον κρίνουμε, θα σταματήσει να μιλάει. Και δεν θα μπορέσει να εκφράσει αυτά που θέλει. Οπότε, ένα κομμάτι είναι η ενεργητική ακρόαση την οποία μπορούμε να εξελίξουμε. Επίσης, μπορούμε να λάβουμε μέρος σε διαφορετικές ομάδες από εμάς, ώστε να βιώσουμε τι βιώνουν οι υπόλοιποι άνθρωποι. Υπάρχει ένα παράδειγμα ενός αστυνομικού στην Αγγλία, στο Λονδίνο, ο οποίος θέλει σε κάποια στιγμή να ντυθεί σε ζητιάνο και να ζήσει λίγο από τη ζωή του ζητιάνου. Έτσι το έκανε και πήγε στο νότιο Λονδίνο, όπου εκεί για κάποιες μέρες έκανε αυτή τη ζωή. Τελειώνοντας αυτή του τη δράση, στο θέμα που κατάληξε, στο γεγονός που κατάληξε, είναι ότι τον έκανε ένα καλύτερο άνθρωπο. Γιατί ένιωσε αυτό που βίωνε τόσο καιρό και που βιώνει τόσο καιρό όλη αυτή η κατηγορία των ανθρώπων, τους ζητιάνων στη συγκεκριμένη περιοχή. Τέλος, μπορούμε να καλλιεργήσουμε την συνέστηση βοηθώντας ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Μας βοηθάει και αυτό, γιατί νιώθουμε ακόμα περισσότερο το ότι χρειάζεται να τους φροντίζουμε. Και γιατί να τους φροντίζουμε? Όχι μόνο σαν ανάγκη, αλλά σαν μέσο στο να καταλάβουμε το τι ζουν. Τελειώνοντας την παρουσίασή μου, θα ήθελα να κλείσω πάλι με μια ομάδα αθλητική, η οποία και αυτή πάλι μας κατάφερε να μας ενώσει. Και μου αρέσει σαν παράδειγμα, μιας και είχα την τύχη να παρακολουθήσω πριν για ένα μήνα στη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ μια συζήτηση για αυτή την ομάδα με τους ανθρώπους που συμμετείχαν τότε και μου θύμισε πόσο επίκαιρο είναι ακόμα το θέμα. Μου θύμισε ότι εκείνο το καλοκαίρι είχαν πεθάνει 1.400 άτομα από τη ζέστη, από τον καύσωνα στην Ελλάδα, το οποίο δεν το θυμόμουν να κάνω. Εκεί το ξαναθυμήθηκα, αλλά θυμάμαι τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φασούλα, τον Πολίτη, αυτή την ομάδα που κατάφερε να μας ανεβάσει ψηλά και να ενώσει πάλι τη χώρα μας.
να μας ενώσει και να καταφέρουμε πράγματα. Από εκεί και πέρα άλλαξε και η πορεία του μπάσκετ. Και έγινε ένα άθλημα πολύ διαδεδομένο πλέον στην Ελλάδα. Ας παρακολουθήσουμε τα τελευταία λεπτά. Ο Γκάλης, με την μπάλα. Ο Σινιάδης πρόβλημα. Πάντα Γκάλης. Σωστά.